salsa από το στούντιο σερ. Βρισκόμαστε λοιπόν στο στούντιο ΣΕ. Ξεκινάει σε λίγο η μεγαλειώδης μαραθώνια συναυλία. Νομίζω έχει χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, να ζήσει τόσο μεγάλες στιγμές στο στούντιο ΣΕ της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό το ιστορικό στούντιο. Μιλάμε για 8 ορχήστρες και 3 χοροδίας. Περί τους 500 μουσικούς θα διαβούν την πύλη του ραδιομεγάλου της ΣΕ για να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους από τα μουσικά σύνορα αλλά και σε όλους εμάς. Συμπαράσταση στην ΕΡΤ και διαμαρτυρία για το βάναυσο κλείσιμό τη. Η ΠΟΣΠΕΤ μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού που ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση για ενότητα όλου του χώρου του πολιτισμού, στήριξη τη ΕΡΤ, οργανώνουν αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα ξεκινήσει αμέσως με τη φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε δίπλα μου, θα δείτε σε λίγο την Κυριακή Τροχάνη, η οποία είναι χοροδός, εκπροσωπεί τα μουσικά σύνολα. Αλλά θα ξεκινήσουμε με την πρώτη Κυριακή από τον συνάδελφό σου, τον Διονύση Χριστόπουλο, που εκπροσωπεί, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίου. Ενώ μου και στη φωνή μας σήμερα, λοιπόν, με όλους τους καθηγητές της Αθήνας, ο αγώνας της ΕΠ είναι ένας αγώνας όλων των εργαζομένων όλων της κοινωνίας. Είναι ένας αγώνας υπεράσπισης του δικαιώματος της εργασίας, είναι ένας αγώνας ενάντια στην καταστρατήγηση των στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων μας. Να μην φτάσουμε σε μια κοινωνία που αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Αυτό τον αγώνα οφείλουμε όλοι να το δυναμώσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και με τη συνεχή παρουσία μας στο προάπτιο της ΕΠ και με αποφάσεις για απεργιακό αγώνα στους χώρους δουλειάς και με όποιο τρόπο μπορεί και δύναται ο καθένας. Είναι στιγμές κρίσιμες ή όλοι μαζί θα το παλέψουμε ή όλους μαζί θα μας διαλύσουμε. Είναι συγκλονιστικό και συγκινητικό για όλους εμάς τους δημοσιογράφους τουλάχιστον που συναντούμε στην αίθουσα σύνταξη και στους διαδρόμους της ΕΡΤ, συναδέλφους από άλλα μέσα, εφημερίδες, κανάλια, δίπλα μας. Κυριακή, θα πεις κάτι στο Διονύση. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλά. Όσο πηγαίνει ο Διονύσης, ευχαριστούμε στη Δέστο, γιατί παίζει, είναι εκείνος μουσικός, δίνω το λόγο στη Κυριακή Τροφάνη, χοροδό. Δύο λόγια. Θα ήθελα εκ μέρους των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ και εκ μέρους όλων των εργαζομένων να καλωσορίσω εδώ τους παραστάτες μας, τους ανθρώπους που είναι μέσα στο στούντιο και παρακολουθούν την συναυλία, τους ανθρώπους που έχουν κατακλείσει τον προάβλιο χώρο και παρακολουθούν τους μικροφόνες και όσους μας παρακολουθούν από το κανάλι που με τόσο κόπο έχει αρχίσει τις συνθήκες να αναμετάδωση που κάνουν όλες τις μέρες. Βρισκόμαστε στο ιστορικό στούντιο ΣΕ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το οποίο το αγαπήσαμε και το αγαπάμε. Μας φιλοξένησε για δεκαετίες ολόκληρες. Θα καλωσορίσουμε στο σπίτι μας. Αυτές οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές για μας. Είναι μια φοβερή συγκυρία που όλοι οι μουσικοί έχουμε έρθει εδώ για να συμπαρασταθούμε ο ένας τον άλλον, γιατί όταν συμβαίνουμε δεν αφορούν μόνο την ΕΠ. Θεωρούν ότι αφορούν όλοι. Τα μουσικά σύνορα της ΕΡΤ έχουν τεράστια δρομή και αποτέλεσαν σχολείο για προσωπικότητες που σημάδεψαν τον τρόπο μας. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι δεν έχουμε λόγο ύπαρξης και δεν προβλέπουν την παρουσία μας στο μέλλον. Εμείς έχουμε να πούμε ότι αυτή η χώρα κανάλια έχει κάνει. Αλλά αυτό που κάνει την ΕΡΤ μοναδική είναι ότι δεν είναι απλά κανάλι. Είναι μια κοιτίδα παραγωγή. Είναι και απλά παραγωγή. Ελπίζουμε να απολαύσετε το έργο όλων μας, να ενώσετε τις φωνές μαζί μας και να νιώσετε κι εσείς, γιατί είστε ζωντανό μέρος αυτού του κράτου που ονομάζεται ΕΡΤ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλοι. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πρώτη ορχήστρα από τα που θα παίξει ανταποκρινόμενη στο κράτος.
της Κοσπέκης Παραλίας Ομοσπονδίας του Εργαζομένου Καθοριού Πολιτισμού, Φιλαρμονική, Δήμου Αθηναίων, σε ένα ρεπερτόριο Καζιδάκη, Νίκο Δωράκη, Σαντάκου. Στη διεύθυνση της ορχήστρας είναι ο Δημήτρης Μίχας. Αβάντη μαέστρο.